Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλου. Μια εβδομάδα η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα έχει χαρακτηριστικά, τουλάχιστον καιρικά, με αυτά τη προηγούμενη. Ο καιρό βελτιώνεται σταδιακά, ώρα με την ώρα. Αναμένεται να επικρατήσει πολύ καλό καιρό όλε τι επόμενε ημέρε στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Η μόνη παραφωνία από αύριο το πρωί, οι όποιε πάχνε εξαιτία των χαμηλών θερμοκρασιών με αρνητικό πρόσημο τι νυχτερινέ και πρώτε πρωινέ ώρε σε αρκετέ υπηρετικέ, κυρίω ορεινέ και όχι Μόνο περιοχέ τη χώρα, όπω βλέπετε χαρακτηριστικά στην φωτογραφία δίπλα μου. Κατά τα άλλα. Πέρασε σήμερα το μέτωπο. Από βορρά προ νότο έφερε σφοδρού ανέμου που στη Θεσσαλονίκη άγγιξαν και τα εννέα από κοντά στα 85 χιλιόμετρα την ώρα. Βλέπετε λοιπόν, καθάρισε σήμερα η χώρα μα από σύννεφα. Κινείται γρήγορα αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή ανατολικά, ανατορικά-νότιο-αντορικά. Και το μόνο που μα άφησε είναι δυνατοί βορειάδε, ένα ξεροβόρο, όπω σα είπα, οι οποίοι θα εξασθενήσουν κατά τη διάρκεια τη νύχτα και αύριο, δείτε πολύ γενικά, δεν αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο πλευρά καιρού τουλάχιστον στην περιοχή μα. Πιο βόρεια, στα Βαλκάνια, θα έχουμε κάποιε τοπικέ χιονοπτώσει, κυρίω στην Ρουμανία, ακόμα και σε περιοχέ με πολύ χαμηλό υψόμετρο. Η Τρίτη θα κυλήσει με συννεφιά στην κεντρική Ευρώπη και κάποιε τοπικέ βροχέ από τα βόρεια τουλικά τμήματα του τη Γερμανία μέχρι και τη Δανία. Πολύ καλέ οι καιρικέ συνθήκε στο νότο και κυρίω στα νότια βυτικά από την Ισπανία μέχρι και την Ιταλία και στα νότια τμήματα τη Γαλλία, όπου θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και γενικά καλέ θερμοκρασίε. Πάμε να δούμε όμω την χώρα μα στην εξέλιξη του καιρού για την Τρίτη. Θα ξεκινήσω από τι περιοχέ εδώ, των Κυκλάδων, τα ανατολικότερα τμήματα τη Κρήτη και στο Καρπάθιο, όπου τι πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε κάποια σύννεφα, υπολείμματα αυτή τη ατμοσφαιρική διαταραχή τη σημερινή, θα με τη μορφή κάποιων νεφώσεων. Δεν αποκλείεται να είναι αυτέ λίγο πιο πυκνέ αυτέ τι περιοχέ και κυρίω το ανατολικό κομμάτι τη Κρήτη μέχρι και την Κάρπαθο, ίσω βρέξει για λίγο τοπικά τι πρωινέ, επαναλαμβάνω, προμεσηβρινέ ώρε. Κατά τα άλλα, λίγα σύννεφα στα υπόλοιπα νότια, και στην Κρήτη, με λιακάδα θα ξεκινήσει και τσουχτερό κρύο. Κρήτη, στι περισσότερε υπόλοιπε, κυρίω οι πυροτικέ περιοχέ, ισχύει το τσουχτερό κρύο, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα θα έχει έτσι μια έντονη ψύχρα. Θα δούμε σε λίγο τι θερμοκρασίε. Γενικά, η Τρίτη θα ξεκινήσει λοιπόν με λιακάδα και πάρα πολύ καλή διάβιο και ορατότητα σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι και το απόγευμα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και το βράδυ θα επικρατήσει ξαστεριά. Με του ανέμου να παραμένουν από βορειδικέ γενικά διευθύνσει το πρωί στα 4 με 5 πρόσκαιρο και 6 μποφόρ εδώ στην περιοχή των Κυκλάδων με βαθμία όμω εξασθένηση. Γρήγορη εξασθένηση μέχρι και το μεσημέρι. Πιο ενισχυμένοι θα παραμείνουν οι άνεμοι τουλάχιστον μέχρι και αργά το μεσημέρι στα νότια-ανατολικά στο Καρπάθιο και στο Δωδεκάνησε. Εδώ δεν αποκλείεται οι ρηπέ του να αγγίζουν και τα 7 με 8 ποφόρ. Πριν από λίγο σα έλεγα για. Πάχνη, για το φαινόμενο τη πάχνη, με την εξασθένιση τώρα των ανέμων μέσα στη νύχτα και τι χαμηλέ θερμοκρασίε που βλέπετε, δεν αποκλείεται να αγγίξουν να πέσει ο υδράγυρο στα ορεινά γύρω στου μείον 6 με μείον 2 κατά μέσο όρο, όπω και στα υπόλοιπα βόρεια παιδινά δεν αποκλείεται τοπικά να έχουμε και στα βόρεια παιδινά παγετό μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί. Γύρω στο 0 με συν 5 βαθμού στην υπόλοιπη πυροτική χώρα ο Ιδράγυρο και γύρω στου 2 με 4 βαθμού στα βόρεια του Αιγαίου με 9 έω και 10, τοπικά και 11 βαθμού στα νοτιοδολικά νησιωτικά τμήματα κατά μέσο όρο αυτέ οι θερμοκρασίε. Τώρα το μεσημέρι. Στην σκιά θα τσιμπά αρκετά. Θα έχει έτσι τσουχτερό κρύο κατά τη διάρκεια τη ημέρα στην σκιά, κυρίω τώρα στον ήλιο. Θα μαλακώσει κάπω ο καιρό με την εξασθένιση των ανέμων. Ο υδράγυρο θα ανέλθει στου 8 με 10 βαθμού στι περισσότερε ορεινέ και βόρειε περιοχέ τοπικά και εντεκάρια δεν αποκλείεται να σημειωθούν στην Μακεδονία. Γύρω στου 12 με 17 βαθμού στα υπόλοιπα παιδινά ή και γύρω στου 12 με 17 βαθμού Κελσίου επίση στα νησιά του Ανατολικού Νοτιοατολικού Αιγαίου. Μια ψύχρα την έχουμε και στο εξαιτία των δυνατών βορειάδων μέχρι και το μεσημέρι που είπαμε θα φτάνουν τα 5 με 6 υποφόρμα. Με βαθμία εξασθένηση η Αττική φυσικά θα έχει πολύ καλό καιρό με λιακάδα επιτέλους καθόλου τη διάρκεια της ημέρας πάρα πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν και εδώ βορευτικοί στην αρχή τη ημέρα στα 3 με 4 από με περαιτέρω εξασθένηση κατά τη διάρκεια τη ημέρα και ο υδράγυρο γύρω στου 6 βαθμού το πρωί με 14 βαθμού αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια υπολογίστε 3 με 4 βαθμού πιο χαμηλά τον υδράγυρο νωρί το πρωί. Στη Θεσσαλονίκη, Όπω και την ευρύτερη περιοχή τη Κυρική Μακεδονία. Και εδώ η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με λιακάδα, φοβερή διάβγεια και ορατότητα. Ο πολύ ισχυρό βαρδάρη κατά τη διάρκεια των μεταμεσονύχτιων ωρών θα αρχίσει να εξασθενεί όλο ένα και περισσότερο. Το πρωί θα αγγίζει τα 4 με 5 ποφόρ κατά τόπου και κατεδεστήματα, κυρίω τον θερμαϊκό. Ο υδράγυρο το πρωί στου 4 βαθμού με 11 το μεσημέρι. Αυτό για ισχύει για την πόλη τη Θεσσαλονίκη. Αλλά γύρω από τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία κάτω από το 0 τι πρώτε πρωινέ ώρε. Το φαινόμενο τη πάχνη κυρίω στο εσωτερικό τη Κυρική Μακεδονία λοιπόν. Να δούμε τώρα την εξέλιξη για την Τετάρτη. Θα παρατηρήσετε το εξή: ότι στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα θα έχουμε γενικά καλέ καιρικέ συνθήκε με τοπικέ συνεχέ, οι οποίε παροδικά θα είναι αυξημένε εδώ στα βόρεια-ανατολικά τμήματα. Στην περιοχή τη Θράκη, βλέπετε, είμαστε γύρω στι 7 το απόγευμα τη Τετάρτη. Η συννεφιά κατά διαστήματα θα πυκνώσει. Μικρή πιθανότητα να σημειωθεί κάποια ψυχά, αλλά εδώ κυρίω στην περιοχή του Εύρου, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μεσού τη Τετάρτη. Στην υπόλοιπη χώρα όμω τα πράγματα θα κυλήσουν πάρα πάρα πολύ ομαλά με ηλιοφάνεια και τοπικέ μόνο συνεχέ. Και πάλι λίγο προσοχή στο φαινόμενο της πάχνης, κυρίως στα ορεινότερα μη ορεινά τμήματα της υπηρετική χώρας τι πρώτε κυρίω πρωινέ ώρε τη ημέρα αυτή και να αφήσουν την Τετάρτη να κυλήσει μέχρι και το τέλο τη για να δούμε και του ανέμου. Αυτοί θα πέσουν κι άλλο. Θα έχουμε εξασθενημένου ανέμου την Τετάρτη γύρω στα 3 με 4 τοπικά μόνο στα νότια τελικά και 5 εμποφό. Και την Πέμπτη προβλέπεται πολύ καλό καιρό σε όλη την Ελλάδα, κυρίε και κύριε, από το πρωί μέχρι και το τέλο τη ημέρα. Τώρα στην Κρήτη κάποιε παροδικά αυξημένε συνευχέ δεν φαίνεται να αφήνουν τίποτα το ιδιαίτερο. Δείτε πόσο καθαρό είναι ο προνοστικό χάρτη για την ημέρα αυτή. Με του ανέμου να παραμένουν γενικά από δυτικέ διευθύνσει πολύ εξασθενημένοι. Οι τοπικά δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα τρία με τέσσερα το πολύ να φτάσουν μποφόρ στο Ιόνιο, στα νυχτά και στα νότια τμήματα του Αιγαίου Πελάγου. Μια γεύση από την Παρασκευή. Και την Παρασκευή προβλέπεται πάρα πολύ καλό καιρό. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βάζω το σχεδόν γιατί το πρωί τη Παρασκευή ίσω βγάλει κανένα δυο ομίχλε, κυρίω τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά, νωρί το πρωί. Αλλά κατά τα άλλα δεν φαίνεται να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και την ημέρα αυτή θα ξεκινήσει η μέρα και θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια και παροδικά αυξημένε μόνο συνευχέ προ το βράδυ στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Η άνεμη βορειοδυτική στα 4 τοπικά και 5 μποφόρ και μια γεύση από το Σάββατο, όπου υπάρχουν ενδείξει να γίνει το σκηνικό του καιρού ελαφρώ πιο μουντό, κυρίω από πλευρά ομιλητή. Και στα δυτικά, βλέπετε και στα ανατολικά υπηρετικά και στην βόρεια Ελλάδα, τι πρωινέ ώρε του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να έχουμε κατά διαστήματα κάπω πιο μουντό το σκηνικό, λοιπόν από κάποιε ομίχλε, οι οποίε δείχνουν να παραμένουν κατά τη διάρκεια τη ημέρα, τουλάχιστον κάποιε συνευχέ δείχνουν να επιμένουν, να επιμένουν μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου περισσότερε υπηρετικέ περιοχέ και οι άνεμοι εξασθενημένοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 από 4, από διάφορε γενικά διευθύνσει. Όσον αφορά τώρα στην εξέλιξη του καιρού για την Ευρώπη, το επόμενο πενθήμερο, έχω να σα πω το εξή. is. Γενικά στα κεντρικά και τα νότια τμήματα τη Ευρώπη, ο καιρό θα παραμείνει καλό. <coughs> με συγχωρείτε. Πέμπτη Παρασκευή. Παροδικά κάποιε συνευχέ εδώ θα αφήσουν τοπικέ βροχέ στα κεντρικά βορειοβητικά. Κυρίω το Σαββατοκύριακο αναμένεται να επέλθει κάποια αλλαγή του καιρού σημαντική. Στην κεντρική Ευρώπη την Κυριακή δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσει στι γερμανόφωνε χώρε, ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα. Αυτό το σύστημα θα μα απασχολήσει κατά πάσα πιθανότητα προ τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό σα το έδειξα. Από πλευρά θερμοκρασία, τίποτα το ιδιαίτερο. Γενικά θα παραμείνει μαλακό ο καιρό κατά τη διάρκεια τη Όλε τι επόμενε ημέρε, καθώ μα έρχονται θερμότερες αέριες μάζες οι ψυχρότερε θα παραμείνουν στην κεντρική και την βόρεια Ευρώπη, και τη νύχτα και νωρί το πρωί όμω θα έχει κρύο. Να δούμε τι μέγιστε θερμοκρασίε στην χώρα μα τι επόμενε ημέρε. Τετάρτη. Βλέπουμε 11-14 στα βορειότερα τμήματα, 17 με 18 βαθμού στην υπόλοιπη χώρα. Να επαναλάβω ότι τη νύχτα και νωρί το πρωί θα έχει τσουκτερό κρύο, θα πέφτει η θερμοκρασία κυρίω στα ορεινά κάτω από το 0, κυρίω αργά τη νύχτα και νωρί το πρωί, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η πιθανότητα να σημειωθεί παγετό. Όσον αφορά τώρα στην 5η, Πέμπτη, α, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια τη μέρα θα μαλακώσει ο καιρό αρκετά. Για την α, Παρασκευή, Ανάλογε θερμοκρασίε με την Πέμπτη και μάλιστα θα καζεστάνει λίγο ακόμη στην ανώτη Ελλάδα. Ενώ για το Σάββατο αναμένεται εξαιτία τη όποια συννεφιά και των κάποιων ομιχλών να παρουσιάσει κάποια μικρή πτώση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια τη ημέρα, αλλά θα ανέβει η ελάχιστη θερμοκρασία. Δηλαδή θα μαλακώνει ο καιρό προ το Σαββατοκύριακο τη νύχτα, ίσω το Σαββατοκύριακο να πέσει λίγο θερμοκρασία κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Εδώ θα είμαστε όμω να δούμε την όλη εξέλιξη, διότι ε, ε, όλα δείχνουν και τελευταία προσθέα στοιχεία ότι θα πάμε σε κάποια νέα αλλαγή του καιρού κατά πάσα Πιθανότητα την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε τώρα αυτή η αλλαγή του καιρού. Τι θα περιέχει, θα περιέχει μόνο βροχέ, μόνο καταιγίδε και κάποια πτώση θερμοκρασία. Όλα αυτά θα τα δούμε εδώ αναλυτικά μέρα με την ημέρα, όπω κάνουμε κάθε βράδυ μέσα από τη συχνότητα τη ΕΡΤ. Και όχι μόνο κάθε βράδυ και στα δελτία ειδήσεων και στι εκπομπέ, τι πρωινέ. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και κάνετε αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ.